Hotel Casino του Λουτρακίου, όπου διεξάγεται το 14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του κλασικού κοκτέιλ και flair tending. Μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος, κ. Στεφανακίδης Κωνσταντίνος, όπου θα μας πει δύο λόγια για την Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος, για τη διοργάνωση που παρακολουθήσαμε σήμερα και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν άψογη, και θα δώσει και κάποιες συμβουλές στους νέους bartenders. Κύριε Στεφανακίδη, τι έχετε να μας πείτε? Λοιπόν, είναι η 10η συνεχή χρονιά, βέβαια από το 1990 η Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος, το μοναδικό επαγγελματικό σωματείο για bartenders που είναι στην Ελλάδα, διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με σκοπό να αναδείξει τον καλύτερο bartender, τον καλύτερο flair tender και τον καλύτερο cocktail, που μάλιστα μας εκπροσωπεί και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, που φέτος το παγκόσμιο event θα γίνει στο Βερολίνο. Δηλαδή οι νικητές από εδώ θα ταξιδέψουν στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Ως Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος, βέβαια, οι αγωνισμοί δεν είναι το μοναδικό μας γεγονός. Είναι πολλά πράγματα που πλησιώνουν τις δραστηριότητές μας, όπως είναι η εκπαίδευση, στην οποία επενδύουμε πάρα πολύ, και αυτή είναι και η συμβουλή μου και προς τους νέους, να μην αφήνουν ποτέ το προϊόν και την υπηρεσία την οποία παρέχουν να την κάνουν χωρίς να εκπαιδεύονται. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της γαστρονομίας, ένα κομμάτι του τουρισμού ο bartender, και πρέπει να είναι γνώστης του αντικειμένου του. Μην αφήνεται στην κρίση του και σε αυτά που διαβάζει ίσως από μόνος του. Πρέπει συνέχεια να παρακολουθεί σεμινάρια, να ακολουθεί συμβουλές παλαιότερων και να διαβάζει συνεχώς, ακολουθώντας τις καινούργιες εξελίξεις. Σίγουρα υπάρχουν και τα trend της εποχής, οι μόδες, έτσι. Ποιος θα ήξερε το Κοσμοπόλιτα αν δεν ήταν το Sex and the City, ή ποιος θα ήξερε το Μαρτίνι αν δεν υπήρχε ο James Bond, ας πούμε, να πίνει το Μαρτίνι. Νομίζω ότι και εμείς, βέβαια, σαν Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος, βάζουμε το λιχαράκι μας στο να αναπτυχθεί το bartending, το οποίο όμως έχει πάρα πολύ δρόμο σε σχέση με υπόλοιπες χώρες διεθνώς. Σιγά σιγά όμως εξελίσσεται πολύ καλά.